Μετά από απόφαση του Συντονιστικού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που πάρθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη των κατατόπου συλλόγων, οι Αγροτικοί Σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα προχωρήσουν αύριο σε συμβολικό άνοιγμα των διοδίων Μουσθένης από τις 12 έως και τις 3 το μεσημέρι. Αύριο, 11.30 ώρα, έχουμε μια συνάντηση στα διόδια της Μουσθένης. Έχουμε σκοπό 12 με 3 να ανοίξουμε τα διόδια της Μουσθένης ελεύθερα για τον κόσμο. Ναι. Ως μια ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτά που έρχονται για μας, για τη φορολόγηση, για τα ασφαλιστικά, για όλα. Πιθανώς θα προχωρήσουμε από εβδομάδα και σε κάποιο συλλαλητήριο μέσα στην Καβάλα. Ναι. Είναι κάποιοι τρόποι για να διαμαρτυρηθούμε για αυτά που έρχονται για μας. Τώρα με αυτά τα μέτρα ο ΣΥΡΙΖΑ άλλα υποσχέθηκε, άλλα γίνονται. Με αυτά που τα μέτρα που παίρνουν συνεχώς, εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Και οι αγρότες, αλλά πιστεύω και όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι δυσκολεύουν την επιβίωσή μας. Δηλαδή χρόνο με τον χρόνο θα πάμε από το κακό στο χειρότερο. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Με το νέο φορολογικό και ασφαλιστικό κλείνουν τα σπίτια όλων και όχι μόνο των αγροτών, δηλώνει ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Καβάλας, Θέμης Καλπακίδης. Θα πρέπει συνολικά να κινηθούμε όλοι μαζί και όχι μόνο οι αγρότες. Όλη η κοινωνία, προκειμένου να υπάρξει κάποιο θετικό και ουσιαστικό αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση αυτή που υπάρχει το κύριο πρόβλημα, σημειώνοντας παράλληλα, εμείς βλέποντας το ασφαλιστικό και το φορολογικό και το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται στα ύψη, είμαστε πλέον βέβαιοι ότι δεν θα υπάρξει βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις μας. Έχουμε επιλέξει ένα διαφορετικό τρόπο διαμαρτυρίας. Ουσιαστικά αυτό είναι μια κίνηση συμβολική για να γνωρίζουμε κάποιοι ότι δεν έχουμε εφησυχάσει. Το ζήτημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας γενικότερος ξεσηκωρμός γιατί όλα αυτά τα μέτρα που ξεκίνησαν και εφαρμόζονται σιγά σιγά μάλλον θα μας αναγκάσουν να βγάλουμε διαβατήρια. Το ζήτημα όμως ξέρετε ποιο είναι. Ότι έχω παρατηρήσει ότι οι μοναδικοί που αναφερόμαστε στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες και πολύ έντονα και δυναμικά είμαστε εμείς οι αγρότες. Και πολλοί μας λέγανε το προηγούμενο διάστημα ότι από τη στιγμή που πληρώνουν οι επιχειρήσεις να πληρώνετε κι εσείς. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι η εξής. Δηλαδή υπάρχει ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με αυτά τα μέτρα. Όχι βέβαια. Και βλέπουμε ότι κλείνουν μαγαζιά, βλέπουμε ότι πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται σε γειτονικές χώρες και με τον τρόπο αυτό αποδυναμώνεται η οικονομία μας. Βλέπουμε ότι ο τζίρος και η κατανάλωση μεταφέρει στις πολυεθνικές ουσιαστικά δεν μένει τίποτα στον τόπο για να επενδυθεί.